Νίκο δεν κρατιέμαι Αθανασίου ή Αθανασίου Τουρς, που θα κριθεί πιο σκληρά για τις επιλογές της ξενοδοχειακής κρατήσης. Πιστεύω ότι τώρα εμείς ήσυχος με αυτά που έχω δει. Με αυτά που έχω δει, ναι. Τον έχουμε τον Νικόλα. Είναι τον εδώ, έχουμε, τον έχουμε. Νικόλα μας. Γεια σου Νικό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, αγόρι. Καλημέρα σε τον Νάτε. Καλά είμαι. Η αλήθεια είναι ότι το δεν κρατιέμαι ταιριάζει απόλυτα στο πώς νιώθω. Γιατί, να το εξηγήσω. Οπα. Για πρώτη φορά μετά τις 29 Αυγούστου του 2012 θα ξανακουνηθεί σε Ντόνι στο δημοτικό στάδιο της Μπράγκα και θα ξανακουστεί ο ύμνος του Champions League και για χάρη των αγοριών με τις πράσινες φανέλες με το τριφύλι. Αύριο θα βάλω το Σεντόνι αύριο. Μπράβο, αυτό να κάνει. Ναι. Κοίτα να δεις. Και μόνο που το σκέφτομαι, πραγματικά τώρα χωρίς υπερβολή ανατριχιάζω. Ναι. Και νομίζω ότι την ίδια ανατριχίλα θα νιώσει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και στο παιχνίδι της Τετάρτης, αλλά πολύ περισσότερο στο επαναληπτικό του ΆΚΑ. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο νομίζω σε όλους τους Παναθηναϊκούς, αλλά να μιλήσω για τον εαυτό μου και για τον Τάσο που τον καταλαβαίνω και τον ξέρω, μας έχει λείψει πάρα πολύ. Άπειρα θα μπορούσα να πω μας έχει λείψει. Οπότε και μόνο στην ιδέα να βλέπεις το Σεντόνι να κουνιέται και να ακούς νομίζω τον πιο ωραίο ύμνο που έχει να κάνει με το άθλημα, έτσι, και δεν αφορά σύλλογο, νομίζω σου έρχεται μια ανατριχίλα όπως και να το κάνεις. Έτσι ακριβώς. Τα πες όλα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία. Το αύριο το πρωί θα αναχωρήσει με προορισμό το αεροδρόμιο του Οπόρτο και στη συνέχεια ο δικός, περίπου 45 λεπτά, θα ταξιδέψει με τελικό προορισμό την Μπράγκα σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός νομίζω μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η Μπράγκα, το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μια ομάδα καλύτερη και από τη Μαρσέη και από την Τνίπρο, γιατί συνδυάζει και ποδοσφαιριστές που έχουν υψηλή ατομική ποιότητα, όπως για παράδειγμα ο Μπρούμα ή ο Ρικάντο Όρτα, που και ο Τάσος είδε το παιχνίδι το πρόσφατο με την Τσάβη, το συζητήσαμε, νομίζω είναι ο καλύτερος παίχτης, έτσι. Ναι, ισχύει. Και ο Μπρούμα, όπως είπες, έχει ένα φόρτο που έδωσε γεμίζει το μάτι, ο Ρουίθ, είναι αργός. Ο Ισπανός, αλλά παίζει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ, έχει φτιάξει τα δύο γκολ που έβαλε η Μπράγκα γενικά. Με τα κουνάκι το ένα, Μπράβο, ναι. Ο Πίτσο, το οποίο το χρησιμοποιεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή στην Πορτογαλία, έχει πολύ ποιότητα μπροστά. Πάρα πολύ ποιότητα. Απλά πίσω, νομίζω. Πίσω υπάρχει πρόβλημα. Ναι, έχουν θέματα. Κοίταξε, δεν έχω δει. Ναι, δεν έχω δει τα στόπερ, δεν ξέρω αν θα παίξουν αυτά τα στόπερ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως αυτούς έβαλε με τους Σέρβους. Είναι δύο στόπερ τα οποία δεν ξέρω, έχουν θέμα. Εγώ αυτό βλέπω και σε ταχύτητα και στο πώς. Αλλά ξέρεις, θα έχουν άλλη συγκέντρωση με τον Παναθηναϊκό σίγουρα, αλλά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Να το τα κάτω. Αλλά και στην πρεμιέρα με την Φαμαλικάο, στην ήττα με 2 εντός έδρας, αλλά και στο παιχνίδι με την Τσάβες, όπου άρχιζε να νιώθει όμορφα μετά το 20 λεπτό που πέτυχε το τρίτο γκολ, έτσι, και έχοντας μείνει αντίπαλος με 10 παίχτες, είναι μια ομάδα η οποία ανασταλτικά εμφανίζει σημαντικά θέματα και όχι μόνο σε ατομική ποιότητα ή ατομικά χαρακτηριστικά. Οι ομαδικές κινήσεις φαίνεται να αντιμετωπίζουν, ξέρεις, σε αυτή τη φάση της σεζόν προβλήματα. Ναι. Αλλά μπροστά είναι φωτιά, δηλαδή δεν το συζητάμε καν αυτό. Έχει βάλει 12 γκολ σε 4 μάτς. Τι να σου πω. Βεβαίως, πρόσεξε να δεις, στα δύο μάτς με την Μπάσκα Τόπολα, τα αμυντικά κενά δεν φάνηκαν τόσο πολύ. Και φάνηκε η Μπράγκα μια ομάδα που δεν αντιμετωπίστηκε. Αλλά μάλλον ήταν ο αντίπαλος τέτοιος. Έτσι κατά λίγο. Γιατί είδα και το μάτς με τη Φαμαλικάο και το μάτς με την Τσάβες και δεν ήταν τόσο όσο φάνηκε με τους Σέρβους η Μπράγκα. Ναι, νομίζω είναι και άλλο το επίπεδο. Παρότι ξέρεις, μπορεί να ακούμε Φαμαλικάο και Τσάβες και σαν ονόματα στον κόσμο να μην κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά δεν υπάρχει πορτογαλική ομάδα να είναι κακή ομάδα. Ναι. Και η Τσάβες έχει προπονητή και τον Ζωζέ Γκόμες. Αν θυμόμαστε, ήταν βοηθός του Ζωσουάλδο Φερέρα στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2010-2011. Ναι. Και έβαλε δύσκολα στην Μπράγκα ο φίλος μας. Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Επίσης, ένα πρόβλημα μεγάλο που είδα στα αμυντικά στη Μένα, όταν η μπάλα περνάει, πάει στο σημείο μέσα στην περιοχή, κοντά στο πέναλτι, υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Δεν μπορούν να τη διώξουν. Έτσι δέχτηκαν και το πρώτο γκολ, νομίζω. Έτσι δέχτηκαν το πρώτο γκολ. Και υπάρχει τρομερό πρόβλημα, τουλάχιστον το μάτς που είδα εγώ εχθές,
ανασταλτικά ο Μπρούμα δεν ασχολείται. Τώρα, αν στην Ευρώπη γυρνάει και μαρκάρει, δεν το ξέρω. Στο παιχνίδι αυτό τον καημένο τον Μαρίν, το αριστερό μπακ, το λυπήθηκα. Γενικά πάντα. Κοίταγε, ρε, κοίταγε. Περνάγανε τα μπακ και κοίταγε ο άλλος. Εντάξει, τι ήρθα. Μα έχουν φάει φάσεις πολλές από εκεί. Ε? Έχουν φάει πολλές φάσεις από την πλευρά του Μπρούμα. Πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι. Ναι, αυτό θέλουμε. Δηλαδή στην Πορτογαλία, κύριε, μαρκάρεις με τα μάτια και τάξεις τώρα στην Ευρώπη να... Έλατε. Άμα το παιδί σε δεύξει τύπου τον Μπρούμα, πέστε του, τι ήρθες εδώ, μαρκάρεις. Έχει περάσει από την Ελλάδα. Σωστό. Ο συγκεκριμένος κύριος με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όχι τόσο επιτυχημένο πέρασμα, αν θυμάμαι καλά. Δικαιώ. Αλλά γενικά και οι δύο οι εξτρέμοι είναι πολύ ποιοτικοί. Δηλαδή και όταν και ο Μπρούμα είναι πολύ ποιοτικοί, αλλά γενικά okay, στα αναστατικά τους καθήκοντα δεν είναι τόσο καλή. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα για να προλάβω την ερώτηση του Βάιου, είμαι σίγουρος ότι την έχω ακούσει στο μυαλό μου πριν την πει. Έτοιμος ήταν τώρα στο τσάκ. Έτοιμος, το ξέρω. Μπα, έχω μιλήσει με Ιβάν, την ξέρω. Ωκα, περίμενε. Μην μιλήσεις, πες τι μας αφού έχεις μιλήσει με Ιβάν. Σαραβάκωσα, έτσι. Α, εντάξει, βέβαια. Αυτή είναι η δεκάδα σου που Ιβάν. Αυτή θα σου λέγει. Δεν θα σου λέγει κάτι άλλο. Θα σου λέγει την περσινή, ξέρω εγώ, τι μπορεί να κάνει. Ναι. Εντάξει, πρώτα και κύρια, για να τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε ποιοι θα δηλωθούν στη λίστα, χωρίς να θεωρώ ότι ή ο Σέκεφελτ ή ο Αράο είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Απλά εδώ να πούμε, εντάξει, μια πραγματικότητα που είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να την ξεχνάμε όσον αφορά τη λίστα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν δηλώνει παίχτες μόνο γιατί μεθαυριανό μεσχωρείται το παιχνίδι, έτσι, δηλώνει παίχτες για όλο το ζευγάρι και για τα δύο μάτς. Mm-hmm, οπότε, εάν ο Σέκεφελτ και ο Αράο δεν είναι αύριο μεθαύριο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μετά από 8 ημέρες θα έχουν κάνει βήματα μπροστά και όλο αν το στόπερ και ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που βρίσκονται σήμερα και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε ότι είναι δύο πάρα πολύ πολύτιμες και ποιοτικές λύσεις, οποίες δύσκολα μπορείς να αφήσεις έξω. Σωστά. Έτσι. Αλλά να το δούμε αυτό μέχρι αύριο το βράδυ, ποιος θα είναι στη λίστα και αν θα συμπεριληφθούν και οι δύο. Αλλά όσον αφορά την ενδεκάδα τώρα, νομίζω σίγουρα διεκδικεί θέση ο Παλάσιος. Ναι. Στα φτερά της επίθεσης, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο με τη Μαρσέη, δηλαδή να είναι στη μία πλευρά ο Μαντσίνη και στην άλλη ο Παλάσιος. Ο Μπερνάρτ μετά τα δύο παιχνίδια που έκανε κόντρα στους Γάλλους, νομίζω και αυτός διεκδικεί μια θέση στο αρχικό σήμα αντί του Τζούρισιτς. Σίγουρα το Ιωαννίδης Φόραρ νομίζω τάσο μου είναι ανοιχτό. Ο Σφόραρ έχει παίξει στην Μπράγκα. Σωστά. Και νομίζω σωστά. Ότι ίσως γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να έχει ένα προβάδισμα, αλλά έχεις δίκιο. Θα το δούμε. Στην Πράγκα και στη Sporting, Ναι, και στη Sporting. Ναι, ναι, και στις δύο. Και ο Χουάνκα έχει παίξει στην Πράγκα, μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Ναι, έχει. Ένα. Και τώρα να σας σοκάρω, μην έχει παίξει... Όχι. Ποιος? Ο Μπρινιόλι, μπορεί να κάνω και λάθος. Για τσεκάρετε το μία. Όχι. Μπρινιόλι θα κοιτάξω, δεν νομίζω. Όχι, Δεν νομίζω. Όχι. Okay. Και αυτοί νομίζω διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Στην άμυνα θεωρώ απίθανο να αλλάξει κάτι. Δηλαδή Μπρινιόλι, Βαγιανίδης, Γετβάη, Μάγνουσον και Χουάνκαρ νομίζω φαίνεται ότι είναι σίγουροι. Ο Ρούμπεν στο 6, ο Βιλένα στο 8. Το 10 τα αφήνουμε ανοιχτό και λίγο εκεί να δούμε τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, τι θα αποφασίσει να κάνει ο coach. Εντάξει, τώρα κοίταξε, για 16 πρέπει να μιλάμε κανονικά στα παιχνίδια αυτά. Διότι πλέον το είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε στη Μαρσέγ με όπλο τον πάγκο του φέτος. Δηλαδή οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο κάνανε τρομερά πράγματα και στα δύο παιχνίδια. Και είναι νομίζω το φετινό στοιχείο, αυτό που έρχεται και, πώς να το πω τώρα, βελτιώνει την περσινή εικόνα του Παναθηναϊκού του Γιωβάνοβιτς. Ότι δηλαδή πλέον έχει δυνατότητα να κάνει πράγματα, να αλλάζει τελείως και να κρατάει ψηλά την ένταση του παιχνιδιού με τις κινήσεις που κάνει από τον πάγκο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οπότε λοιπόν για 16 πρέπει να μιλάμε κανονικά και από εδώ και στο εξής και στα μάτς του Champions League και του πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα παίξουν βασικοί και στη συνέχεια ποιοι είναι αυτοί που κάπου στο 60-65 θα μπουν για να τελειώσει τη δουλειά, αν δεν είναι τελειωμένοι ήδη, έτσι. Πολύ σωστά. Και το σημαντικό είναι ότι εκτός από το θεωρητικό κομμάτι, ότι ο Παναθηναϊκός σε πολύ μεγάλο βαθμό αύξησε το βάθος των διαθέσιμων ποιοτικών επιλογών στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο και στα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια έδωσαν πράγματα και έδωσαν πολύτιμες λύσεις. Δεν είναι, ξέρεις, ότι απλά τους έχει και τους έβαλε. Τους έχει, τους έβαλε
του έκαναν τη διαφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτομάτως τι που μπήκαν ως αλλαγή και έκαναν τα πράγματα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό και ο Ιωαννίδης στη Μασσαλία και ο Μπερνάρτ ήταν πολύ καλός και ο Παλάσιος καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα για το επόμενο παιχνίδι. Στη Λεγανιές έχει παίξει ο Μπρινιόλι και όχι στην Πράγκα όπως είπαμε. Ναι, δεν έχει παίξει, το είδα, έχεις δίκιο. Ναι. Εξαιτέρως παρά κάτσε ένα εξάμηνο γιατί του είχα κάνει μια συνέντευξη, μου είχε πει πώς είχε γίνει εκεί η ιστορία, κάτσε 6 μήνες και έφυγε. Ναι. Δεν έπαιζε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τι ώρα φεύγει το αύριο? 9. 9 νομίζω, 9. Δηλαδή αύριο ούτε τηλέφωνο δεν θα πάρετε, έτσι. Φίλε, λάβει υπόψη ότι είναι 4 ώρες το ταξίδι το αεροπορικό. Θα σας λυπηθώ. Και μετά μία ώρα ο δικός. Θα συμπονέσω. 5 ώρες. Τι θέλετε. Και 2 ώρες διαφορά. Επειδή έχουν εξελιχθεί πάρα πολλοί πτήσεις. Ναι. Υπάρχει ίντερνετ στο αεροπλάνο. Ναι. Μεγάλη σωτηρία Παναγία μου, να είναι καλά οι άνθρωποι. Σωστό. Μπορούμε να σου στείλουμε κάποιο μήνυμα από τον αέρα. Αυτό. Να στείλετε ρεπορτάζ. Θα στείλετε ρεπορτάζ για την απόκριση τώρα από τον αέρα. Έτσι. Αυτό. Μπορεί να βγει. Αυτό. Δεν μπορεί να βγει από τον αέρα, αλλά μήνυμα μπορεί να σου στείλει. Όχι, δεν μπορεί να στείλει. Βέβαια, για κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Ωραία. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί μπορεί να γίνεται. Λοιπόν. Όντως μπορεί να γίνεται. Όντως μπορεί να γίνεται. Άντως θα επικαλεστούμε λόγους. Ναι, ασφαλείας. Ότι φοβάται ο Δεσίλας θα επικαλεστούμε και θα τελειώσει. Ακριβώς. Ο Δεσίλας δεν μπορεί να επιτρέψει αυτό το πράγμα. Τρελαίνεται. Δεν μπορεί. Ναι. Ακόμα. Δεσίλας. Δεν ξέρεις τι σημαίνει Δεσίλας. Σε κάθε απογείωση. Ξέρω. Σου πιάνει το χέρι. Πες μου τι γίνεται. Τι γίνεται. Πώς είσαι, καλά είσαι, καλά είσαι. Μίλα μου. Να πω μια γρήγορη. Ναι. Έχουμε από κάπου γυρίζουμε τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι. Και ενώ μέναμε στο ίδιο δωμάτιο για 15 μέρες, ξαφνικά περιμένει να απογειωθεί το αεροπλάνο. Απογειωνόμαστε και πες μου, πού θα πάει διακοπές. Του λέω Διονύση, θα έχουμε συζητήσει 15 φορές. Και ηρέμησε, του λέω. Όλα καλά θα πάνε, λέω, μην αγχώνεσαι. Αγοράκι μου, καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Έγινε, γεια σας Νίκο.